1987. Τότε είχε γίνει το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο των Απανταχού Αποκορονιωτών. 30 χρόνια μετά, στις 31 Αυγούστου, θα ξεκινήσει το δεύτερο. Η αυλία του συνεδρίου θα ανοίξει την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα στο Ίδρυμα της Αγίας Σοφίας στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου, όπου θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του Αδριάντα, του μακαριστού γέροντα Ειρηναίου Γαλανάκη. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου, κυρός Ειρηναίος, άφησε ιερά παρακαταθήκη σε εμάς τους νεότερους. Στα πλαίσια αυτής της διακονίας και παρακαταθήκης, αρχόμεθα αυτές τις ημέρες το δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποκορονιωτών, από το οποίο ελπίζουμε να διεξαχθούν γνώση και μελλοντική ανάπτυξη του τόπου μας. Οι εισηγήσεις ξεκινούν το πρωί της Παρασκευής στις 9, τη μία του μήνα, και λίγουν περίπου 8.30 με 9. Είναι κάθε μέρα και ταυτόχρονα το μεσημέρι και το βράδυ υπάρχουν κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις, τις οποίες θα τις ανακοινώσουμε ίσως και αύριο. Την πρώτη μέρα, εκτός από τον αγιασμό, θα υπάρχει η αποκάλυψη του Αδριάντα, του μακαριστού Ειρηναίου Γαλανάκη. Οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου και στόχο έχουν το αντάμωμα των Αποκορονιωτών και τη συνεργασία τους για τη γνωριμία με την ιστορία του τόπου. Παράλληλα, ειδικοί επιστήμονες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναλύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές. Θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο, το οποίο παραλαμβάνω θα είναι σταθμός και ορόσημο για την πορεία από εδώ και πέρα του Αποκόρωνα, θα παρακινήσει και όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του Αποκόρωνα, ούτως ώστε να το παρακολουθήσουν και να του δώσουν την πρέπουσα προσοχή. Να μας προτείνουν πιθανόν διορθωτικές πορείες ή δεν ξέρω τι άλλο, και ο Δήμος βέβαια από την πλευρά του, ο οποίος συμμετέχει σε αυτό το συνέδριο. Ελπίζω ότι το συνέδριο, αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό για τις συμμετοχές, τις πολλές συμμετοχές και τις αξιόλογες συμμετοχές που έχει, θα είναι πλέον ένας μπούσουλας για όποιον θέλει να ασχοληθεί με θέματα είτε ιστορίας είτε ανάπτυξης επαρχίας από κορώνου. Το πρωί παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου από τους διοργανωτές για το συνέδριο στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι τα αποτελέσματα του συνεδρίου πρέπει να υλοποιηθούν και η επόμενη παγκόσμια συνάντηση να μην περάσουν πάλι 30 χρόνια για να πραγματοποιηθεί. Εύχομαι το επόμενο βέβαια συνέδριο να μην γίνει μετά από 30 χρόνια, αλλά συντομότερα, διότι οι παγκόσμιες εξελίξεις τρέχουν και ο Αποκόρωνας δεν μπορεί να κάνει κάθε 30 χρόνια συνέδριο, αλλά τουλάχιστον μέσα σε κάθε πενταετία να γίνεται ένα παναποκορονιώτικο συνέδριο για το καλό του Αποκόρωνα. Εμείς προσδοκούμε ότι μέσα από αυτό το συνέδριο θα υπάρξουν αποτελέσματα. Χαιρετίζουμε λοιπόν το συνέδριο και όλους τους Αποκορονιώτες που θα παραβρεθούν. Ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Αποκόρωνας, παρελθόν και προοπτική».